The Commission is proposing to set up a European Solidarity Corps. Young people across the European Union will be able to volunteer their help where it is needed most, to respond to crisis situations. I want this European Solidarity Corps up and running as soon as possible, and by 2020 to see the first 100,000 young Europeans taking part. These young people will be able to develop their skills and get not only work, but also an invaluable human experience. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio, σε συνεργασία πάντα με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Να πούμε ότι έχουμε την τεράστια τιμή και χαρά να είναι εδώ σήμερα μαζί μας ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο, κύριος Τζίμι Τζαμάρ. Μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα. Μόλις ήρθαμε από τη συνέντευξη τύπου 12 ώρες στην Ελλάδα και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Βέβαια, θα μιλήσουμε εκτενέστερα γι' αυτό σε λίγα λεπτά. Να πούμε ότι έχουμε επίσης την τεράστια τιμή να είναι μαζί μας η διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο, κυρία Αλεξάνδρα Γκράβας. Είναι μεγάλη χαρά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε πολύ ωραία πράγματα σε όλους τους φίλους ακροατές που έχουν συντονιστεί. Κυρίως θα θέλαμε να μας πείτε για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Πραγματικά πολλά βήματα μπροστά, όχι μόνο ένα βήμα μπροστά, όλοι μαζί, μας ενώνεται για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να βοηθήσουμε όλους τους νέους εθελοντικά να έχουμε ένα σκοπό. Θα θέλατε λίγο να μας πείτε πότε ξεκίνησε και ποιο είναι το όραμα και η ιδέα. Well, the idea actually started 2 months ago. So this is a project that was set up in at a very fast pace, and it's based on two points. The first is that there are currently, a lot of people don't know this, 100 million people in Europe that are engaged in voluntary work. And the second thing came from the reaction of a lot of young people after the referendum in the United Kingdom. You saw them on the streets in the UK, but we got a lot of questions saying, we want to do something for Europe, what can we do? Λοιπόν, η ιδέα αυτή είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Ξεκίνησε μόλις πριν από 2 μήνες και το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ένα πολύ γρήγορο ρυθμό πράγματι. Βασίστηκε η ιδέα αυτή σε 2 σημεία. Πρώτον, είναι κάτι που πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν ήδη 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη που ασχολούνται με εθελοντική δουλειά. Και το δεύτερον ήταν η αντίδραση των νέων μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε όλον αυτόν τον κόσμο που βγήκε στους δρόμους και με το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε για την Ευρώπη. So this is an occasion to tell to the young people in Europe, well, and to link it actually to one of the values, the main values of the European project, I mean, which is solidarity. Sometimes we tend to forget it, but this is solidarity is at the center of the European project. And it's a way to link it also to the fact that a lot of young people have told us, you know, we want to be useful to society. So the objective of this in this instrument is very clear, very simple. It's to, in time, if it works, is to give every young person in Europe the opportunity to engage in a solidarity experience between 2 and 12 months. And this, the young people can do it either in their own country or do it in another European country. And what is also interesting, they can do it either by doing voluntary work or by having a first job experience. So there are 2 strands, there's a voluntary strand and a professional strand. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό
είναι μια ευκαιρία να συνδεθούμε με την βασική αξία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που είναι η αλληλεγγύη, που τείνουμε να το ξεχνάμε, αλλά βρίσκεται στο κέντρο της όλης ευρωπαϊκής ιδέας η αλληλεγγύη. Και επιπλέον, αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλουν να φανούν χρήσιμοι στην κοινωνία. Ο στόχος είναι πάρα πολύ σαφής. Με τον καιρό, και αν επιτύχει το πρόγραμμα, ο σκοπός μας είναι να δώσουμε σε κάθε νέο στην Ευρώπη την Είμαστε ευκαιρία. Είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχει πάντως το πρόγραμμα, μια παρένθεση. Να δώσουμε λοιπόν σε κάθε νέο στην Ευρώπη την ευκαιρία να ασχοληθεί με κάποια εθελοντική δράση. Από 2 έως 12 μήνες. Και αυτό μπορεί να το κάνει είτε στη χώρα του, είτε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είτε εθελοντικά, είτε βρίσκοντας μία πρώτη θέση εργασίας. Δηλαδή έχει 2 σκέλη το πρόγραμμα, εθελοντική και επαγγελματική. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, να κάνει την εγγραφή? Very simple. We launched on the 7th of December a new portal, which is all of this program is built on existing instruments. But the idea is to bring all these instruments together and to give this idea of solidarity for young people, this opportunity, a special dimension. By also, that's why we call it the European Solidarity Corps, to give it what you call in French an esprit de corps, so that people that will be doing this, engaging in this experience, will be able to recognize each other. I mean, that there will be something that will link these young people in Europe. Η ερώτησή σας ήταν πώς λειτουργεί. Ναι, εγγραφή. Είναι πάρα πολύ απλό. Στις 7 Δεκεμβρίου, την περασμένη εβδομάδα, εγκαινιάσαμε μία νέα διαδικτυακή πύλη, ένα νέο πόρταλ, με βάση προϋπάρχοντα εργαλεία, όπως λέμε, και μέσα. Δεν είναι τίποτα καινούργιο, απλώς συνδυάζουμε διάφορα υπάρχοντα μέσα για να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στους νέους, όπως λέγαμε, δίνοντας και μία νέα διάσταση όμως, και γι' αυτό το ονομάσαμε Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ώστε οι νέοι να αισθάνονται συμμετέχοντας ότι ανήκουν σε κάτι κοινό και να αναγνωρίζονται μέσω αυτής της δραστηριότητας. Ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. So it's going to be very easy because young people will be able to register now. They can do it already now. And it's amazing because we were hoping to get 10,000 registrations before the end of this month and we are almost at 10,000 registrations after 3 or 4 days, which is, so this shows that the young people are responding. In January, we will have the organizations, NGOs and others, but also businesses, also local municipalities that will be able to register. And in March, we will have one very important element in this, which is the automatic matching. Because we have systems, for instance, in place, the European Voluntary Service, but doesn't have a matching opportunity. So which means if a young person declares his interest, he has to scroll down the opportunities offered by the NGOs. And the NGOs have to look at dozens of CVs or to find. Here we will have a mechanism where this, because of this matching, well, this will be done automatically. So it's going to be a very simple and a very user-friendly instrument to be using. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ο κάθε νέος μπορεί να εγγραφεί, ήδη από τώρα έχει ανοίξει η εγγραφή, για την πρωτοβουλία αυτή. Και είναι κάτι καταπληκτικό που θα σας πω τώρα, γιατί η ελπίδα μας ήταν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα είχαμε 10.000 εγγραφές. Και ήδη φτάσαμε σχεδόν τις 10.000 τις πρώτες 3-4 μέρες από τα εγγένεια. Τώρα, τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να εγγράφονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλοι αυτοί οι φορείς που θα συμμετέχουν, που μπορεί να είναι όχι μόνο μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και επιχειρήσεις και δημοτικοί οργανισμοί, τοπική αυτοδιοίκηση. Και το Μάρτιο θα γίνει το αυτόματο τέριασμα, αν θέλετε, η αντιστοίχηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχαμε, ας πούμε, μέχρι τώρα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού, EVS, όπως λέγεται, αν το ξέρετε, που επίσης αφορά εθελοντική δράση των νέων.
Αλλά δεν υπήρχε αυτό το matching, το αυτόματο τέριασμα. Οπότε ο νέος που ήθελε να ασχοληθεί με αυτό έπρεπε να ανατρέξει σε εκατοντάδες ίσως προσφορές και αντίστοιχα οι φορείς επίσης να ψάχνουν σε δεκάδες και εκατοντάδες βιογραφικά. Ενώ τώρα το καινούριο στοιχείο σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι θα υπάρχει αυτός ο αυτόματος μηχανισμός αντιστοίχησης. Οπότε, αν κάποιος ανήκει σε ένα φορέα και θέλει να κάνει εγγραφή, θα πρέπει να περιμένει να ξεκινήσουν οι εγγραφές τον Ιανουάριο. Ποια θα είναι τα καθήκοντα κάποιου που συμμετέχει εθελοντικά? So every young person that will participate will have to sign a charter that he or she accepts, I mean, the whole principle of doing and committing himself or herself to this scheme and to do the work, the charity or the solidarity work that they have engaged in. Likewise, the associations will also have to sign a charter whereby, of course, they commit to respect the principles of engaging in solidarity work. There are, of course, risks in this thing that you might have, for instance, associations that might use this to use people on cheap labor. This is not at all, I would say, of course, the objective of this scheme. So we will ask people to commit themselves on one side and on the other by clicking in to a charter. Wow, very important. Λοιπόν, για κάθε νέο που συμμετέχει, ο κάθε νέος που θα συμμετέχει θα πρέπει να υπογράψει ότι ενστερνίζεται τις αρχές ενός χάρτη που διέπει αυτό το πρόγραμμα και θα δεσμευτεί ότι όντως θα πραγματοποιήσει αυτή τη δουλειά, την εθελοντική, για την οποία δεσμεύεται. Επίσης, όλοι οι φορείς που θα συμμετέχουν και αυτοί θα υπογράψουν τον ίδιο χάρτη που θα περιλαμβάνει τις αρχές της αλληλεγγύης κλπ. Διότι θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος ότι διάφορες επιχειρήσεις, οργανώσεις και φορείς θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να αναζητήσουν φτηνή εργατική δύναμη. Αλλά αυτός δεν είναι βέβαιο ο στόχος μας και γι' αυτό κάθε συμμετέχον, είτε ο νέος είτε η οργάνωση, κάνουν ένα κλικ στο πόρταλ ότι δεσμεύονται στις αρχές αυτού του χάρτη. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θα θέλαμε να μας πείτε και ποια είναι η διαφορά των εθελοντών από των εργαζομένων. Από τους εργαζομένους. Στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Well, exactly. I mean, what is first of all very important is that this is probably one of the first instruments that is meant for all young people. And so either they will do a voluntary work. In this case, they will, if they go to another country, they will be paid their travel, plus their lodging and their food, and a very small per diem, a very small, because we are in voluntary work. On the other hand, the occupational strand, there, of course, they will sign a contract, a working contract, a training or a working contract. And so they will be able to use, what is very important that we want to do in this scheme, is this experience will count in, I would say, the CV and in the working experience of young people. And this will be recognized. So on the one hand, you have what's attached, so paying the trips and the food and the lodging. On the other, you will be paid the salary. Λοιπόν, πρέπει να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ίσως αυτό είναι το πρώτο μέσο αυτού του είδους που έχουμε, που απευθύνεται σε όλους τους νέους, χωρίς καμία εξαίρεση. Ο νέος, λοιπόν, είτε θα ασχοληθεί με εθελοντική δουλειά, και αν αυτό σημαίνει ότι θα πάει σε μια άλλη χώρα, καλύπτονται τα οδηπορικά, στέγη, φαγητό και κάποιο πολύ μικρό per diem, μια πολύ μικρή ημερήσια αποζημίωση, γιατί στο κάτω-κάτω μιλάμε για εθελοντισμό. Στην άλλη περίπτωση, όταν ασχοληθεί επαγγελματικά, είτε σε θέση εργασίας, είτε για κατάρτιση, αυτό θα γίνει βάσει σύμβασης, συμβολαίου, όπως συμβαίνει συνήθως. Αυτό λοιπόν, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να προσθέσω, είναι ότι η εμπειρία τους αυτή θα μετρήσει στο βιογραφικό τους και στην περαιτέρω πορεία τους και καριέρα τους. Θα υπάρχει αναγνώριση δηλαδή
της δουλειάς που θα έχουν κάνει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Και να πούμε και κάτι τελευταίες λεπτομέρειες. Και υπάρχει και κάποιο όριο ηλικία, σωστά? Yes. The age limit is between 18 and 30 years old. But young people can start registering at 17. There are typical, you know, ages where, for instance, a lot of young children, of children, young people, when they end high school, they are not ready, or they don't feel ready to go immediately into university. And so there is this period where a lot of them go to another country, study languages, etc. It's a way to tell them, okay, you can also do solidarity work. And we provide a lot of training in this program as well. And another critical age is, of course, the transition between studies, university studies or whatever, and a first job. And young people will be able to use this experience actually as a first job. So it's a way also of bringing people through new experiences and the solidarity, but it has to be connected, of course, to a solidarity experience to bring him into the working, to the professional career. Wow. Οι ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε είναι από τα 18 έως τα 30. Όμως, ο νέος μπορεί ήδη από την ηλικία των 17 ετών να εγγραφεί στο πρόγραμμα. Αλλά για να συμμετάσχει σε μια δράση θα πρέπει να έχει κλείσει τα 18. Τώρα, σε ποιες ηλικίες ακριβώς απευθυνόμαστε? Είναι, θα έλεγα, δύο κρίσιμες φάσεις στο φάσμα αυτό το ηλικιακό. Είναι τη στιγμή που ο νέος, το παιδί, ας πούμε, ή ο νέος τελειώνει το λύκειο και δεν είναι ακόμα έτοιμος ή δεν θέλει ακόμα να περάσει σε πανεπιστημιακές σπουδές. Και συνήθως οι νέοι σε αυτή τη φάση πάνε σε μια άλλη χώρα, παραδείγματος χάρη, να μάθουν τη γλώσσα. Εμείς τους λέμε, μπορείτε να ασχοληθείτε παράλληλα, ενώ το κάνετε αυτό, με εθελοντική δουλειά. Και πρέπει να σας πω ότι παρέχουμε και πολύ κατάρτιση μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Αυτή είναι η μία, λοιπόν, φάση της ζωής των νέων. Και ένα άλλο κρίσιμο στάδιο είναι όταν ο νέος τελειώνει το πανεπιστήμιο και είναι ανάμεσα στο τέλος των πανεπιστημιακών σπουδών και την αναζήτηση μιας πρώτης θέσης εργασίας. Εκεί, εμείς τους λέμε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εθελοντική δουλειά σαν ένα μεταβατικό στάδιο προς την πρώτη τους δουλειά. Γιατί, όπως σας είπα, το κομμάτι αυτό αναγνωρίζεται και μετράει μέσα στο βιογραφικό τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να δημιουργήσουμε και να δώσουμε. Θα θέλετε λίγο να μας πείτε πού μπορεί κάποιος ηλεκτρονικά να εγγραφεί, υπάρχει κάποια σελίδα? The site is europa.eu/solidarity/core. Τα ακούσατε, παιδιά. Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση. Θα το γράψουμε κιόλας. It's very simple. And you can register in just three clicks. So they will ask you, for instance, if you want to follow the volunteering strand or the occupational strand or both, because you can also register for both. They will ask you, in which country do you want to do it, in your country or another country? It's important to be able to do it also in one own country, because not everybody has the opportunity to learn other languages. A lot of the EU instruments have embedded in their program the necessity of mobility, but then you have to speak another language. This is why it's important to be able to also do it in your country. If you have young people, they don't have the opportunity or the possibility to learn another language. That's why. And the third thing, they will ask, what type of, in what area you want. I would like to say a few words, maybe on which type of experiences they can engage in. Είναι πάρα πολύ απλή η εγγραφή. Με τρία κλικ μπορείς να γραφτείς. Θα σε ρωτήσει σε μια πρώτη φάση αν θέλεις να κάνεις εθελοντική ή επαγγελματική δουλειά ή και τα δύο, μπορεί κανείς να επιλέξει. Δεύτερον, αν θέλεις να εργαστείς στη χώρα σου ή σε άλλη χώρα, και αυτό εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό ότι δίνεται η δυνατότητα και στη χώρα του κανείς να προσφέρει αυτή την εθελοντική δουλειά. Και το λέω αυτό γιατί πολλά από τα νέα εργαλεία εντός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορούν την
περιλαμβάνουν την κινητικότητα σαν απαραίτητο στοιχείο. Άρα θα πρέπει κανείς να ξέρει μια ξένη γλώσσα. Πολλά παιδιά όμως δεν ξέρουν ξένη γλώσσα. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Άρα είναι σημαντικό ότι μπορεί στο πρόγραμμα αυτό να εργαστεί κανείς και στην χώρα του. Και μια τρίτη ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσει ο νέος είναι ποιοι τομείς τον ενδιαφέρουν. Και θα σας πω, αν θέλετε, δύο λόγια για τους τομείς που καλύπτονται. Ναι, θα θέλαμε πάρα πολλά. Actually, all areas are open to this experience. When Jean-Claude Juncker, the President of the Commission, presented it in a speech on the State of the Union, he mentioned two cases. He mentioned refugees, and he mentioned the earthquakes in Italy. Of course, with refugees, there is a lot of work we can do, and there's a lot of open possibilities. For a situation like natural disasters, of course, you're not going to send young people in the middle of forest fires or in the middle of an earthquake. But the idea is to, for instance, encourage young people to engage themselves in the reconstruction phase of cities that have been damaged by earthquakes, or, for instance, in the case of forest fires, to work in the winter months before to clean up the areas which are in danger of being the subject of a forest fire, or on replanting afterwards. But this is open to everything. It can go into jobs in the area of culture, healthcare for the elderly, for the handicapped, social inclusion, the fight against poverty. Every type of area is open to this project. Όλοι οι τομείς ουσιαστικά είναι ανοιχτοί. Όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αυτό και το παρουσίασε, αναφέρθηκε σε δύο τομείς. Έδωσε το παράδειγμα των προσφύγων και των σεισμών στην Ιταλία. Για τους πρόσφυγες φυσικά υπάρχουν πολλά που μπορεί κανείς να κάνει. Όσον αφορά τους σεισμούς ή γενικά τις φυσικές καταστροφές, φυσικά δεν θα στείλουμε τους νέους εθελοντές μέσα στην πυρκαγιά τη δασική ή εκεί ακριβώς στην πόλη που γίνεται ο σεισμός. Αλλά μπορεί, παραδείγματος χάρη, στις πόλεις που έχουν πληγεί από σεισμούς να ασχοληθούν με την αποκατάσταση εκ των υστέρων. Ή όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, να δουλέψουν στον καθαρισμό τους μήνες πριν από τους μήνες που είναι επικίνδυνοι για τις πυρκαγιές, την αποψήλωση των δασών, ή μετά στην δενδροφύτευση. Αλλά όλοι οι τομείς, όπως σας είπα. Όλοι οι τομείς. Ο καθένας επιλέγει, είναι ελεύθερος να επιλέξει ό,τι θέλει. Ό,τι... Ακόμη με συγχωρείτε, όπως είναι ο πολιτισμός, η υγεία, η κοινωνική καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Γενικά, τα πάντα είναι ανοιχτά. But you said if the young people can choose, of course, so you can choose whatever area you would like to work in. Of course, sometimes it's also interesting to mention the areas where you are working in, because you know, where you have experience, because some of the organizations will be looking for very specific profiles, and sometimes with a specific experience as well. But this is a very open type of project, and that's how it should be. Ακούγεται κάτι σαν στρατός αλληλεγγύης και αγάπης στην ουσία. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Αυτό είναι το... Το μήνυμα της Ευρώπης, αυτό είναι το σκεπτικό της Ευρώπης, γιατί όλοι οι νέοι θέλουν να δίνουν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ να το αντιπροσωπεύσετε. Να πούμε ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα που ρωτάνε, κάνουν ερωτήσεις για το πρόγραμμα. Βέβαια, έχουμε καλύψει, νομίζω, το μεγαλύτερο φάσμα. Και κύριε Τζαμάρ, σας μεταφέρουν όλη την αγάπη για όλα αυτά που έχετε κάνει για την Ελλάδα, γιατί οι περισσότεροι γνωρίζουν για τις 12 ώρες για την Ελλάδα και τα χρήματα που δόθηκαν σήμερα στο Ίδρυμα IFG, International Foundation for Greece, στην κυρία Ασπασία Λεβέντη, 35.000 ευρώ για να μπει πετρέλαιο στα σχολεία. Νομίζω είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να αντιπροσωπεύσετε αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αγάπη σας που έχετε για την Ελλάδα. Γι' αυτό μαζί μας είναι και η αγαπημένη μας κυρία Γκράβας να μας μιλήσει για αυτή την πολύ ωραία συναυλία. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι και που είμαστε όλοι εδώ μαζί και που είμαι κοντά στον Τζίμι Τζαμάρ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είναι κάτι που πρέπει να σκεφτεί καθένας μας πολύ σοβαρά και
ανεξαρτήτως από κάθε ηλικίας. Τώρα βέβαια απευθυνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, 18 με 30 είπε νομίζω ο κύριος Τζαμά, αλλά λίγο αλληλεγγύη στη ζωή μας θα κάνει καλό όλο τον πλανήτη μας, πιστεύω. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και εγώ πριν το 2012 δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με άλλους ανθρώπους εκτός από μένα. Και πρέπει να πω ότι η εμπειρία που έγινα μαμά, όλη αυτή η φάση που έρχεσαι πιο κοντά στον εαυτό σου και με το περιβάλλον σου και με άλλους ανθρώπους και με τη φύση που είναι να γίνεις μητέρα, βλέπεις ένα καινούριο πλασματάκι, σε κάνει και σκέφτεσαι κάπως διαφορετικά. Βλέπεις τα πράγματα ξαφνικά λιγάκι, παίρνω μια άλλη dimension. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί έτυχε ακριβώς το 2012 να με πάρει τηλέφωνο ο κύριος Τζαμάρ, όταν ο γιος μου είχε γίνει 2 χρονών και μου λέει, κυρία Γκράβα, θα κάνω τις 12 ώρες για την Ελλάδα. Λέω, τι είναι αυτό? Και μου είπε, θέλω να έρθείτε να τραγουδήσετε. Και μου έκανε μια... Μου περιέγραψε αυτήν την όλη φάση που είχε σκεφτεί και όταν τελείωσα το τηλεφώνημα, λέω στον άντρα μου, γνώρισα έναν κύριο, νομίζω είναι τρελός, αλλά καλός, έτσι, απίστευτη φάση, λέω. Κάνει αυτό και αυτό, θέλει να κάνει κάτι για την Ελλάδα, τώρα προπαντός που το χρειάζεται η Ελλάδα πολύ για το image της και να βοηθήσει και με κάποια χρήματα και έτσι γνωριστήκαμε και ήταν η πρώτη φορά που εγώ με την τέχνη μου, που είναι το τραγούδι, συμμετέχα σε μια μεγάλη συναυλία με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες μαζί, για να προσφέρουμε αυτό που ξέρουμε εθελοντικά, χωρίς να πάρουμε κάποιες αμοιβές, για να βοηθήσουμε σε όλο αυτό που λέγεται 12 ώρες για την Ελλάδα. Και σήμερα, το 2016, βρισκόμαστε στη 5η χρονιά των 12 ώρων για της Ελλάδας και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κάθε χρόνο μαζί και πάντα κρατάω την ημερομηνία free για να μπορέσω να συμμετέχω. Αυτά τα λέω όλα γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι η ευαισθητοποίηση όλων μας, άμα σκεφτεί κανείς 2-3 ώρες ή πες μία ώρα το μήνα, αν δώσουμε σε κάποιον άλλον που μας χρειάζεται, είναι μέσα από NGOs, είναι τους φίλους μας που ξέρουν που μπορεί, ή μια κυρία γιαγιά που μπορεί να είναι δίπλα μας, ή να προσφέρουμε στη δουλειά που κάνουμε εθελοντικά, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα και να βοηθήσει και να δώσει και χαρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να πω ότι η έμπνευση όλης αυτής της φάσης ενός ελληνολάτρη, ενός πιο Έλληνας από τους Έλληνες που είναι ο Τζίμι για μένα... Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Με έδωσε πολύ, πολύ να σκεφτώ και είπα θα κάνω κι εγώ παραπάνω, ό,τι μπορώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα... Όποτε μου δίνεται ευκαιρία, θα κάνω κι εγώ εθελοντισμό με το δικό μου τρόπο και πάντα με αυτό που αγαπώ και ξέρω καλύτερα, που είναι η μουσική μου. Υποστηρίζω τον Τζίμι πάρα πολύ, όπου με χρειάζεται είμαι κοντά του. Αρχίσαμε στη Γερμανία τώρα, γιατί εγώ είμαι από τη Γερμανία. Κάθε 2 χρόνια οργανώνω τη μεγάλη συναυλία για την Ελλάδα στην Όπερα της Φραγκφούρτης, που τώρα πριν 3 εβδομάδες είχαμε την τρίτη μας συναυλία. Και γεμίζουμε την όπερα με ανθρώπους που αγαπάνε τη μουσική, αγαπάνε την Ελλάδα και αγαπάνε τον σκοπό που θα πάνε τα λεφτά μας. Κάθε φορά έχουμε κάποιον άλλον σκοπό. Και είμαι πολύ περήφανη που, παρόλο που είναι πάρα πάρα πολύ δουλειά αυτό, γιατί το οργανώνω όπως ο Τζίμις το οργανώνει στις 12 ώρες στις Βρυξέλλες, οργανώνω εγώ το huge charity concert για την Ελλάδα στη Γερμανία. Και θέλω να πω ότι μπορείς με αυτόν τον τρόπο να εμπνεύσεις και άλλους ανθρώπους να κάνουν και αυτοί κάτι καλό. Και όταν μιλάμε κάτι καλό, σημαίνει ότι δίνεις τα πάντα χωρίς να πάρεις λεφτά και να τα δώσεις σε κάποιον που τα χρειάζεται. Έτσι είναι. Κύριε Τζαμάνη, να σας δείξουμε και εδώ και τα μηνύματα που έχουν έρθει για τους δυο σας. Έχουν έρθει άπειρα μηνύματα αγάπης. Ρωτάνε και για το Ευρωπαϊκό Σώμα. Ήδη από το προφίλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα απαντάνε σε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια έτσι εύκολα. Και οι περισσότεροι λένε ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την ιδέα τη συγκεκριμένη, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και ότι τους βοηθάτε, αλλά και για όλα αυτά που έχετε κάνει για την Ελλάδα, που πραγματικά, τι να σας πούμε, είστε πιο Έλληνες και από εμάς τους Έλληνες. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και εγώ ευχαριστώ.
για σένα και ελπίζω ότι οι νέοι που μας ακούνε θα they're going to register for this European Solidarity Corps because this offers really new opportunities. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να δώσω μια ιδέα στον κύριο Τζαμάρ. Θα σου το πω στα αγγλικά για την... I think, Jimmy, you know, you have done this portrait for this lovely age, 18 to 30 years old. But I think you should think of the retired people who have got nothing to do. Some people really have got nothing to do and would love to give. You should open a portal as well for the pensioners. What about that? You are looking at me when you're talking about pensioners? Or... Not yet. No, I'm joking. You're joking. No, we are starting, of course, with this project because it's important to do something for the young people. And there is a real demand for the moment. We see it. And there's a lot of interest. And, of course, if this project picks up, I mean, we will, you know, we will expand. And maybe one day we will open it to everybody. Είμαστε μόνο στην αρχή. Είπε η κυρία ότι είχα μια ιδέα να σου προτείνω. Απευθύνεσαι στην ηλικία των 8-12 ετών. Γιατί δεν σκέφτεστε να κάνετε κάτι παρόμοιο για τους συνταξιούχους που έχουν τόσο χρόνο και θα μπορούσαν να τον αφιερώσουν σε αυτόν τον καλό σκοπό. Και η απάντηση είναι ότι κοιτάξτε, τώρα ξεκινήσαμε με αυτό το πρόγραμμα από την ηλικία όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ζήτηση για κάτι τέτοιο. Αν πιάσει και πάει καλά, γιατί όχι να μην το επεκτείνουμε. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Χατζή, Αγγελική Χατζή, Διευμηνέα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τον επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο, κύριο Τζίμι Τζαμάρ, και φυσικά τη διεθνούς φήμης Μέτζο Σοπράνο, κυρία Γκράβας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο NGO και φυσικά για όλες τις ερωτήσεις μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο Twitter και θα σας απαντήσει το επίσημο προφίλ της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο Περόγλου για την ηχοληψία. Ευχαριστούμε.